Τίποτα λοιπόν δεν είναι πιο δυνατό από το χάδι της μάνας. Την αγκαλιά της, τα τρυφερά λόγια της, την άβρα της. Της μάνας που σε μεγάλωσε. Γιατί η μάνα δεν είναι αυτή που σε έφερε στον κόσμο, αλλά αυτή που σου έμαθε τον κόσμο. Βαρβάρα μου, μας έκανες αληφή. Μα δεν ήθελα να σας συγκινήσω. Ήθελα... Κοίτα, τα πρώτα πλάνα νομίζω ότι είναι μιλήσω από μόνα τους. Να περαστεί αυτό το μήνυμα, ότι είναι καιρός να ξεκινήσουμε όλοι να σκεφτόμαστε και αυτήν την... πώς να το πω... αυτόν τον τρόπο για να έχουμε ένα παιδί. Γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσα παιδάκια που χρειάζονται μια μάνα, ένα στήριγμα που είναι καταδικασμένα, ρε παιδί μου, σε ένα ορφάνα τροφείο. Γι' αυτό εμένα αλλού πήγαινε το μυαλό μου και με έχει πιάσει τόσο πολύ σε αυτό το βίντεο, γιατί ήταν ένα βίντεο που έλεγε ποιοι γνωστοί έχουν υιοθετήσει ένα παιδάκι. Απλά με τα πρώτα πλάνα που επέλεξες να βάλεις στο ρεπορτάζ, Παναγία μου. Κάμε τις αέρα. Με τα πρώτα πλάνα που επέλεξες να βάλεις στο ρεπορτάζ, αμέσως μου ήρθε στο μυαλό κάτι το οποίο σας έχω ξαναπεί εδώ στην εκπομπή. Ένα βράδυ, έτσι 3 ώρα το πρωί που ξύπνησα να ταΐσω το μωρό, εκεί που περιμένεις να δεις αν θα ξανακοιμηθεί, αν θα κοιμηθείς κλπ. Διαβάζω διάφορα. Διάβαζα λοιπόν μια δημοσιογράφο, η οποία δεν θυμάμαι τώρα ούτε σε ποιο ορφανοτροφείο στην Ελλάδα, και περιέγραφε ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο έχεις δείξει κι εσύ. Που σε λοιπόν, κοιτάνε, τα ματάκια που, μπαίνεις, που σε κοιτάνε. Γιατί, Χριστιανά μου, είναι λες, δεν ξέρω, είναι, θεωρώ ότι ναι μεν, πολύ καλά κάνουν και πρέπει να πηγαίνουν τα νεαρά ζευγάρια ή εν πάση περιπτώσει όποιος έχει αυτή τη δυνατότητα να μεγαλώσει έναν παιδί, άσχετα αν δεν ήταν δικό του, θα το κάνει δικό του, που μπαίνεις λες και είναι έναν κατάστημα και επιλέγεις αυτό. Δεν είναι αυτό, δεν είναι επιλογή, ενώ ένα παιδάκι... Μακάρι να φεύγει κάθε φορά. Δεν έχει σημασία ποιον παιδάκι στο τέλος της ημέρας. Απλά... Το διαλέγεις όμως, Χριστιανά μου. Διαλέγω, νομίζω γίνεται αυτόματα. Είναι αίσθητο όμως. Είναι χημεία εκείνη την ώρα. Άμα να μην τα όμορφα το μωρό να το μοιάσω. Ενάβρες, χημεία, ενέσθητο, είναι παζάρι. Το ξέρω, απλά είναι και εκεί. Είναι και εκεί άλλα παιδάκια, άλλα ματάκια που σε κοιτάνε. Αυτή η εικόνα είναι... Όλες οι γυναίκες που είδαμε στο βίντεο είπαν ότι με το που είδαν το παιδάκι τους, κατάλαβαν ότι αυτό είναι. Χάρη μου, δεν μιλάω. Ναι, σαφώς. Εγώ μιλάω ότι πας εκεί. Μακάρι να είχαν τη δύναμη και να μην υιοθετούν παιδάκι, επειδή δεν μπορεί να υιοθετήσει όλα. Μακάρι να μπορούσαν να υιοθετήσουν πάρα πολλά παιδάκια. Αλλά από τη στιγμή που. Δεν ξέρω, παιδιά. Με αυτό το πράγμα μου θυμίζει. Όχι, Τάσο, μου δεν είναι έτσι. Ένα παιδάκι θα φύγει. Απλά είναι αυτό ότι. Τα παιδάκια, όσο μικρά κι αν είναι, μπορούν να αντιληφθούν πάρα πολλά πράγματα. Και περιμένουν εκεί αυτή η περιγραφή που διάβασα εκείνο το βράδυ. Ήταν κάτι που προσωπικά με είχε διαλύσει τόσο πολύ, με είχε ισοπεδώσει ψυχολογικά. Ήταν κάτι το οποίο λέει, κοιτάζουν αυτά τα μεγάλα τα ματάκια τους και περιμένουν να δουν αν θα είναι η μέρα που εκείνα θα φύγουν, ας πούμε, από το ορφανοτροφείο. Και πραγματικά είναι τόσο μεγάλες οι αδικίες που συμβαίνουν σε αυτή τη ζωή που τι να πεις. Τι να πεις. Τέλος πάντων. Έχει ο Θεός για όλους, Χριστιανά μου, και ελπίζουμε να. Έχει για όλους, Βαρβάρα μου. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω πάρα πολύ στο Θεό, αλλά. Κάποια στιγμή αυτά τα παιδάκια θα βρουν τον δρόμο τους. Θα τους λείπει έναν πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή τους, αλλά πιστεύω ότι θα βρουν τα πόδια τους. Με έναν κενό με, αλλά. Θα βρουν τα πόδια τους. Πολλά παιδιά έχουν μεγαλώσει χωρίς να υπήρξε κάποια οικογένεια. Ναι. Και από εκεί πέρα, αφού πλέον έγιναν ενήλικες, φεύγουν. Γιατί η μητέρα και ο πατέρας είναι οι άνθρωποι που είναι μέσα στο ορφανοτροφείο και τα προσέχουν. Για εκείνα που δεν θα βρουν μια οικογένεια. Δεν είναι πάντα έτσι όμως, Τάσο μου, ανάλογα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μωρό που πήγε η μητέρα μου σε ένα ορφανοτροφείο στη Ρουμανία και έφερα στην Κύπρο πάρα πολλά παιδάκια. Που ήμουν πολύ μωρό και το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Στο μυαλό μου και πολλές από τις κοπέλες εκείνες που έφεραν σαν μωρά έχουν μείνει στην Κύπρο και έχουν κάνει τις οικογένειες τους κλπ. Αλλά το θυμάμαι τόσο έντονα αυτό και το τι μας είχε περιγράψει. Και σκέψου πόσα μας είπε, μας ήμασταν μωρά, τι να μας έλεγε. Τις εικόνες που υπήρχαν, που επικρατούσαν τότε στη Ρουμανία, ας πούμε, σε ορφανοτροφία, που ήταν πολύ σκληρά τα πράγματα. Αξίζει σε κανέναν παιδί να τα περνάει αυτά. Όχι. Και όμως πάρα πολλά παιδιά. Αξίζει σε κανέναν παιδί. Έβλεπα πριν από λίγες μέρες τη φωτογραφία εκείνης της κοπέλας που ήταν σε μια αποστολή σε χώρες που πήγαν μια ανθρωπιστική βοήθεια και κρατούσε ένα μπουκάλι με νερό σε αυτόν το παιδάκι, το οποίο ήταν μόνο κόκκαλα. Αξίζει σε κανέναν παιδί αυτό το πράγμα. Σε κανένα. Σαφώς. Το ξέρω από προσωπική πείρα, Χριστιανά μου.
αυτό που είπες με τη θεία μου, η οποία υιοθέτησε ένα κοριτσάκι, μα ήταν μηνών, ημερών, όχι μηνών, ημερών που βρέθηκε στα χέρια τους. Και έχει μεγαλώσει, έχει σπουδάσει. Πράξη αγάπης που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, ειλικρινά. Είναι αυτό που είπε. Και να έχεις παιδιά, είναι ακόμη πιο μεγάλο, δηλαδή να έχεις και δικά σου παιδιά και να υιοθετήσεις. Δηλαδή είναι πραγματικά, εγώ τους θαυμάζω πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους. Ειλικρινά τους θαυμάζω τόσο πολύ. Νομίζω ότι δεν έχει κανείς μόνο να υποκληθείς μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι μεγαλείο ψυχής αυτό το πράγμα και μεγαλείο ανθρωπιάς. Δεν λέμε ότι τώρα κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια πράξη δεν είναι άνθρωπος, δεν αγαπάει όλα αυτά, αλλά εκεί είναι νομίζω η μεγαλύτερη πράξη αγάπης που μπορεί να κάνει. Νομίζω το κλείσιμο της Βαβάρας είναι το καλύτερο, μα δεν είναι αυτή που φέρνει ένα παιδί στον κόσμο, αλλά αυτή που σου μαθαίνει τον κόσμο. Αν ήταν όσες γεννούσαμε να είμαστε μάνες, εντάξει, έχουμε δει πολλά πράγματα τραγικά να συμβαίνουν. Μάνες δεν ήταν αυτές που άφησαν τα παιδιά στο ορφανοτροφείο. Μα να σου πω κάτι, στο κάρμαντα, την προηγούμενη εβδομάδα, βλέπαμε ένα αληθινό